Τα δυο τέρατα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αυτήν την φοράν μου έλαχε νοκλήρως να συνοδεύσω τον Αριστίδην του καπετάν Ρούσου εις νυχτερινήν μυστηριώδη αποστολήν. Όλα τα εκλογικά ακάθαρτα δαιμόνια είχαν εξαπολυθεί εις των δρόμων τη χρονιάν εκείνη. Η πλουτοκρατία είχε συμμαχήσει με την οχλοκρατία. Το τέρας το κίτρινον είχε καλέσει εις βοήθειαν το άλλο τέρας το κόκκινον. Περί τα 200 πρόσωπα, άνθρωποι όπου ήσαν όλοι του τόπου και δεν ήσαν οι ίδιοι, οποίοι είχαν απέλθει προ 5 ή 6 ετών, είχαν κατέλθει από τόμος και συγχρόνος από το Σουέζ, όπου είχαν πάυσει αρτίως εργασία της καφίσης διόρυγος. Είχαν φέρει μαζί τον ολίγα ή πολλά Ναπολεόνια, αλλά πολύ περισσότερας νέας έξης, βλασφημίας, έριδας, θράσος, μέθην και πρόκληση. Ο Γερομαρίς ο Βαυδινός, σεβάσμιος το Κογλύφος, είχε κατέλθει στον εκλογικό αγώνα και το είχε Αμέτ Μαμέτ να γίνει δήμαρχος. Ελέγε το ότι είχε αποφασίσει τέλος να ανοίξει την Κάσαν, την περίφημον, την έχουσαν βάθος δυσθεώρητον. Ιστοποιημένα εκείνης της Κάσας υπήρχον ως ελέγετο, όχι μόνον σπίτια και χωράφια και λεώνες, αλλά και καράβια πλέοντα και καράβια ναυαγούντα, τα οποία η Γριαγκότσενα, η μάγισσα, σέκαμνε να τα ειδείς μέσα εις μαγικών καθρέπτην και να ακούσεις ως και τα σκραυγάς της αγωνίας των αβαγών, ως και τους επιθανατίους ρόχους των πνιγωμένων. Πιθανόν όμως να εκούοντο εκεί μέσα και μάταια λόγια και παράπονα αμελών και οκνηρών χρεοφυλετών, τα οποία επνίγοντο ανάμεσα εις των πολλήν θόρυβων των ημωγών και των θρήνων. Τα θαλασσοδάνια, βλέπετε, είχαν 36% και το διάφορο κεφάλι. Ο Γερομαρίς είχε αποτύχει πρώτη τετραετίας, την πρώτην φοράν όπου επίστη να βάλει κάλπιν, ιτηθείς από άνθρωπον πολύ πτωχότερών του, και όλοι οι οπαδοί και οι οικοί του το είχαν αγκάθει και είχαν φοβερήσει τους αντιπάλους να το κρεμάσουν σκουλαρίκι στα αυτή. Όλοι οι εντόπιοι, όσοι είχαν παλινοστήσει από το Σουέζ ή σχεδόν όλοι, είχαν ελκυστεί με το κόμμα του, διότι όσοι έπιασαν ολίγα λεπτά εξ αυτών, είχαν μεγαλοπιαστεί εξέφνης και ήθελαν να υπάγουν με τους αρχόντους. Άλλοι πάλιν, όσοι είχαν φέρει μόνο 5-6 ή 8 ή 10 ή 12 λίρας και τας είχαν φάγει ή τας είχαν πει εν τω μεταξύ, εμισθώθησαν από το κόμμα, οπλοφορούντες, φρουροί τάχα της τάξεως εις τας ημέρας των εκλογών. Όλα τα σκυλιά ήσαν αδέσποτα. Κανέν δεν εγνώριζε πλέον τον αφέντη του. Μέγας θυσιασμός είχε ανάψει εις όλα στα σκεφαλάς. Όλοι ήσαν θανατικοί, από του γεροντοτέρου μέχρι του νεοτέρου, και δεν υπήρχε άνθρωπος αδιάφορος διά των εκλογικών αγώνα από ξυλοκόπου αυτών έως υδροφόρου αυτών. Ο Κωνσταντής του Τάσου, τρεις πιθαμάς το κίτρινον ζωνάρι περί την κοιλίαν, με τρία κουμπούρια εις την μέσην, και με βαρίαν μαγκούραν πολύκομπον, έτρεχεν άνω και κάτω εις τους δρόμους από του Δειλινού μέχρι του Όρθρου, ώστε να φαίνεται πως ήτο πάντοτε απεισχολημένος και πως είχε σπουδαίας αποστολάς. Ο Στεφανής ο Καραντάνης, με τον αχώριστον του φίλον τον Σταύρο τον Τσόρναν, καθήμενος έξω παντός καπηλίου, επροκάλλει όλους τους διαβάτας και τους εβίαζε να φωνάξουν «Ζήτω ο Μπαρμαρίς», αν ήθελαν να περάσουν ελεύθερα. Ο Αλέξης ο Κρητικός, ούτω ο καλούμενος διότι είχε υπάγει το 1866 εθελοντής εις την Κρήτη, εκεριάρχη εις όλα στα συνοικία στη νύχτα και δεν επέτρεπε εις καμίαν εναντίαν παρέα να ψάλει άσμα εκλογικών ή άλλο. Δεν οικούε το πλέον ούτε χορεύω τάσος και νταντός και τσαρμαμέντενας ο γιος, ούτε κούνος και μπουέλος, δύο εκλογικά παρεγκόμια προσώπων, ούτε στα ματίτσα και μαλίνα βγάλανε τη δημαρχίνα, διότι υπήρχον πάντοτε και γυναίκες κομματαρχίνες εις τας εκλογάς. Ούτε τίποτε. Τα άσματα των αντιπάλων είχαν σιγήσει. Οικούε το μόνον πολύ συχνά, ο Γιάννης του Νικόλα δεν έχει επιρροή,
τον φάγανε οι ψήλοι, τον φάγαν και οι κοργοί. Κιτρέλα δεν εμένε το μόνο τη νύχτα αλλά και την ημέραν. Ένα παπαδόσπιτο είχε επεταστεί με κοκκίνα σημαίας, ως να μην εδέχεται ο παπάς προσφοράς από τα δύο κόμματα, αλλά μόνον από το εν. Όλοι οι παραθαλάσσιος αγορά και οι παράλληλοι δρόμοι εκοκκινοβολούσαν από τα ερυθρά ράκη, τα νεμίζοντα εις τον αέρα. Ίς άλλος παπάς είχε νηπεί της παπαδιάς του, μη θέλων φανερά να εκτεθεί, να πλώσει όλα τα ωραία κόκκινα κυλίμια, τάχα δια να εριστούν εις τα παράθυρα και εις το μπαλκόνι. Δίπλα εις το ίδιον σπίτι, υψού το μέγας πάσαλος ή στήλος εις το χείλος του κρυμνού, επί της κορυφής του οποίου ήταν χτισμένη η οικία. Επ' αυτού είχαν κρεμαστεί πλήθος κόκκινα μπαϊράκια, λωρίδες και φλάμπουρα. Βεβαίως κατά ανοχήν ή κατά εισήγησιν του παπά. Ο Μπαρμπαγιάννης ο Μπούας, ώστις αφού εγύρασεν είχε καταφύγει εν μετανία εις το μοναστήριο του Ευαγγελισμού, είχε να αναβάλει από εκλογή εις εκλογήν την κουράν του και εξικολούθη να μένει ως δόκιμος, υποσχόμενος εκάστοτε να περάσει η παρούσα εκλογή και ήταν να καλογυρεύσει, επειδή οι υποψήφοι εφήλευαν τους εκλογείς και καπνών και ρακί και γιουβέτσι, αλλά και φυσέκια με δεκάρες. Τώρα πάλιν υπεσχέθηκαν υπερθέτως, μετά την εκλογή του Μπαρμπαμαρή εις δήμαρχον, να δεχθεί πλέον την κουράν και να κοιτάξει του λοιπού δια την ψυχήν του. Δύο διδάσκαλοι του χωριού, το οποίον εκηρύχθη ως πρωτοφανές πράγμα, έλαβον αναφανδόν μέρος εις διαδήλωσιν υπέρ του Βαβδινού κόμματος. Τη νύχτα εκείνην εστάλημεν από το σπίτι του Γεροαποστολίδη, εγώ και ο καπετάν Αριστίδης του Ρούσου, όπως διαλεχθόμεν με τον γεροσταμάτην τον Κορδάν, ίσως κατορθώσομεν και τον πείσομεν, ως πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής όπου θα ήτο, να δεχθεί τα συζυγήσεις μας. Ήτο μεν συγγενείς και με το κόμμα μας, αλεφοβήτω τας αρχάς και τας εξουσίας και ήθελε να είναι πάντοτε με τον βασιλιά, συνηθισμένος ούτω από των ημερών του Όθωνος, καθόν χρόνων οι υποψήφοι ήταν πάντοτε χρησμένοι. Η κάλπη παρεγεμίζεται με εικονικά ψηφοδέλτια και το εναντίον κόμμα δεν είχε τύχην, εκτός εάν κατόρθωνε να κλέψει την κάλπην διαρρήξεως και εφόδου εκ των παραθύρων της Εκκλησίας, όπου εγίνοντο ανελιπώς εκλογέ, βεβαίως δια να γιάσουν καλύτερα και εκλογείς και εκλεγόμενοι. Συνέβαινεν όμως πολλάκις και να ξεπαγιάσουν επιτροπέ και οι υπάλληλοι της κυβερνήσεως, διανυκτερεύοντες εντός του ναού εν καιρό χειμώνος. Πού εκείνα τα χρόνια. Όχι μόνον εκάλπε, αλλά και οι εκλέκτορες λόγου χάρη, εις τας δημοτικάς εκλογάς, ή μάλλον φορολογούμενοι, εγίνοντο ανάρπαστη την παραμονή της εκλογής και εκρύπτοντο άδειλον που κατά τα σημέρας της ψηφοφορίας. Ο γεροσταμάτης ο Κορδάς δεν ήτο εκ των μάλλον πεπειραμένων εις αυτά τα πράγματα. Των περισσότερων καιρών του είχε ζήσει αρμενίζων με την σκούνα του ανά το Αιγαίο. Τώρα, επί Γεωργίου, είχε παραχωρήσει την γολέτανη στους ιούς του και αυτό, συνταξιούχος του απομαχικού, μένων κατοίκων, είχε κληρωθεί δια την παρούσαν εκλογή. Έχων τα προσόντα, ως πρώην δημοτικός σύμβουλος κτλ., πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής. Ήταν θείος μου εξαγχιστίας πέμπτου βαθμού, ήτι σύζυγος της πρωταξαδέλφης του πατρός μου, αλήτω και μέγας θείος μου, έκτου βαθμού, εξαίματος, πρωτεξάδελφος της προμητρός μαμής μου. Αλλά ο καπετάν Αριστίδης τον εγνώριζε πολύ καλά. Εγώ, νεότατος, μόλις 19 ετών, είχον υποδειχθεί τάχα ως ρητορική γλώσσα δια να συνοδεύσω τον Αριστίδη. Πλην, ο κρυφός λόγος διόν εδέχθην την αποστολήν ήταν δια να γνωρίσω τον Μπαρμπασταμάτην και τον μελετήσω. «Τώρα να ειδείς», μου είπε ο καπετάν Ρούσος, άμα εξήλθομαι νύκτα εκ της οικίας του γεροαποστολίδη του Πενθερού του. «Τώρα να ειδείς τι θα πει καπετάν Σταμάτης Κορδάς. Ας τον έχεις και μπάρμπα, δεν τον ξέρεις. Η μίση θαλασσινή γνωριζόμεθα, βλέπεις καλά. Με μανέλα το κεφάλι του δεν γυρίζει. Με εργάτη, με βίντσι, με μάγκανο, με ό,τι θέλεις». «Τότε τι πάμε», είπα εγώ. «Πάμε γιατί μας έστειλαν και για να ειδούμε τον Μπαρμπασταμάτη στο σπίτι του στη χειμωνιάτικη την κάμαρα που έχει σχεδιασμένη με ένα καραβόπανο. Θα ειδείς την σερβέτα,
το σαρίκι που φορεί στο κεφάλι του σαν Τούρκος, τα ιδιαίστα μουστάκια του που είναι σαν δύο χονδρά αγκίστρια από εκείνα που πιάνουν τους ορφούς, τον τράχυλόν του, τα μπράτσα του, τα ποδάρια του, όλα γυμνά, και θα ακούσεις πώς σκέπτεται και πώς μιλεί ο Παρμπασταμάτης. Όταν ήταν νέος, επήρε σύντροφον στο καΐκι έναν ποριώτην ή κρανιδιώτην, επίτηδες για να εξαλβανιστεί πλησίον του, και τώρα η γλώσσα του, ο τρόπος του, η συμπεριφορά του, όλα είναι αρβανίτικα. Καθώς προχωρήσαμε ολίγα βήματα και εισήλθαμε στην παραθαλάσσιον αγορά, άλλα καπηλεία ή καφενεία ήσαν ανοιχτά, άλλα μισοκλεισμένα. Όλα είχαν φως ένδανθεν. Οικούμεν φωνάς, διαλόγους, άσματα. Πριν φτάσομεν στην οικία του Γεροκορδά, όπισθεν της εκκλησίας προς το δυτικόν παρήλθομεν έξωθεν της ταβέρνας του Δημήτρη του Σμυρνιού. Μέσα ήταν μία παρέα, θορυβούσα και φωνάζουσα, προεξάρχοντος ενός μεγαλόσωμου νέου με ξανθούς τριμμένους μίστακας, πλησίον του οποίου εκάθητο εις μελαμψός ομιλικός του, ταπεινωτέρου εξωτερικού και ως της εφαίνεται μάλλον μιλήχιος. Και οι δύο είχαν κατέλθει εσχάτως από το Πόρτ Σαΐδ. «Είναι ο Στεφανής ο Καραντάνης», μου είπε ο συνοδός μου, μαζί με τον αχώριστον φίλον του, το Σταύρο τον Τσόρναν. «Αυτός ο Καραντάνης είναι αδύνατο να μην κάνει καυγάν και να μην μαχαιρώσει κανέναν. Είναι πολύ μουρλός, πίνει πολύ και το έχει παρμένο πάρα πολύ επάνω του». Ανέβημεν την μεγάλην εξωτερικήν σκάλαν και φτάσαμεν εις την Απλουταριάν ή το μεγάλο χαγιάτι της αφελούς αρχοντικής οικίας. Ο Αριστίδης έκραξε. «Ξυπνητός είσαι, καπετάν Σταμάτη. Ως γελντί, χαΐρολα», έκραξε φωνή έσωθεν. Ο γέρον δεν είχε κοιμηθεί ακόμη. Ήτο περί την δεκάτην ώραν εν καιρό της αρινής ημερίας, τετάρτη ώρα της νυχτός. Πάρα αυτά ενήχθη η θύρα και παρουσιάστη ο Παρμπασταμάτης με κόκκινο σκούφον και σαρίκι περί την κεφαλήν, με γυμνάς κνήμας και γυμνούς βραχίωνας. «Πώς μας θυμηθήκατε, που σε αυτόν τον κόσμο άνεψιε», μου λέγει. Και στραφείς προς την γωνία την νοτιοδυτική της οικίας, όπου είχε κατασκευαστεί προχείρος με δύο μεγάλα καραβόπανα, επί τη δύο στεντωμένα, είδος σκηνής ή χειμερινού θαλάμου, επειδή η οικία άλλος, νεωστή κατασκευασμένη, δεν είχε χωριστεί εις δωμάτια, έκραξε. «Κοιμήθηκες, θιά, σήκω να τρατάρει στον ανεψιό σου». «Θα σας δώσουμε βάρος, καπετάν Σταμάτη», είπε με τευγενία ο Αριστίδης. «Δεν έχει βάρος. Η μάνα τώρα εζάρωσε δίπλα στο τζάκι. Τώρα μπουζουριάσαμε ακόμα. Δεν έχουμε ψόφο εύκολα. Τώρα σηκωθήκαμε από το σουφρά. Και έτσι λαγοκοιμήθηκε στον οντά η μάνα. Κοπιάστε, μπούγιουρου μωρέ μοίρε». Εκαθίσαμεν επί σκαμνίων πλησίων της Τυρίδος, την οποίαν εσχημάτιζε προς τον τείχον το καραβόπανο. Ο Αριστίδης εισήλθεν αμέσως εις το θέμα. «Ήρθαμε, καπετάν Σταμάτη, απεσταλμένοι. Έμαθαν στο σπίτι πως θα πάρει τον Γεροκατσουλή γραμματικό της επιστροπής. Ο δικός μας ο παππούλιας δεν θα ήταν καταλληλότερος. Εν των κυριωτέρων ετοιμάτων τα οποία είχαμε να υποβάλλομεν στον Παρμπασταμάτη ή το περί της γραμματείας της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών. Ο παππούλιας, πρώην δημογραμματεύς, πρώην γραμματεύς Ειρηνοδικείου, υποτελώνης κτλ., είχαν έλθει εσχάτως με το κόμμα μας ή το δε άνθρωπος με ικανότητα, αν και δεν είχε χαμοθεόν. Ο Γεροκατσουλής, συνταξιούχος πρώην Ειρηνοδίκης, διετέλει νυν γραμματεύς της Δημαρχίας. Ήτο δε ανίκανος, σκολιός και τα έκαμνε θάλασσα. Πλην ο Παρμπασταμάτης εθεώρη τον εαυτό του υπόχρεο να τον προσλάβει ως γραμματέα κατά το τετραήμερον της εκλογής. Επειδή ο νυν δήμαρχος εβοήθη τον Γερομαρίν των Βαβδινέων εις την υποψηφιότητα, ο δε καπετάν Σταμάτης επεθύμει πάντοτε να είναι με το δοβλέτη και εφοβήτω την σκιάν της αρχής. Δεν έσπευσε να απαντήσει στην πρώτη εισήγηση του καπετάν Αριστίδη. «Ο Γεροκατσουλής», επέφερε νούτος, «θα χασομερά όλους τους ψηφοφόρους μας. Θα κάμνει μίαν ώρα να βρίσκει τα ονόματα στον κατάλογο. Δεν θα λαμβάνει υπόψη του τους αύξοντας αριθμούς που θα του δίνουν και θα αργοπορεί επίτηδες. Ενώ δια το εναντίον κόμμα ούτε θα κοιτάζει διόλου τον κατάλογο. Θα λέγει «μάλιστα, μάλιστα» και θα περνά αμέσως τα ονόματα στον κατάλογο της ψηφοφορίας. Και ξέρεις πώς μπορεί έτσι να μας κόψει με τρόπον 10 ψήφους. Και την ο Κάβορας είναι το ζουμί του.
Βαρμπασταμάτης έσυσεν εμφαντικό στην χονδρήν τετράγωνον κεφαλή του. «Εγώ γέρασα, ωρε καρδάς Αριστίδη», είπεν. «Τι να σας κάνω, κατά το κεφάλι που έχω σας προσκυνώ». «Και τι υποχρέωση έχει η Επιτροπή», είπεν Αριστίδης, «να πάρει ως γραμματικών των υπάλληλων της Δημαρχίας». «Ίσα ίσα οι υπάλληλοι πρέπει να μένουν αμερόληπτοι. Αυτό απαιτεί και ο νόμος». «Τι νόμος και πλάτη, καρδάς Αριστίδη». «Τα είτε και με αυτουνούς και με τις δημαρχίες και με τις εκλογές τους. Βρίσκει τον πελάτο ένας απλός αγράμματος άνθρωπος. Τι να στο χατήρι να χαλάσεις». «Λοιπόν, δεν είναι καλός ο γεροπαπούλιας για να τον πάρετε γραμματικόν». «Καλός και άξιος είναι καρδάς, μα δεν τον παίρνουμε». «Γιατί?» «Για τσιγάτες τα αυτοί». Ήθελα κι εγώ να ψελίσω λίγα λόγια δια να δικαιολογήσω την εκεί παρουσία μου και να ανταποκριθώ στην αποστολή μου. «Σε παρακαλώ, Μπάρμπα, ξέρεις πώς τα κατάφερε ο γεροκατσουλής στην Δημαρχία. Μπάτε χίλια λέστε. Ούτε τάξην, ούτε αρχείων, ούτε θηρίδα. Κανένα έγγραφο δεν ενεργείται. Ούτε των αριθμών του πρωτοκόλλου δεν μπορεί να φυλάξει καλά-καλά». Του Μπαρμπασταμάτη εσύστησαν βιαίως τα μουστάκια του. «Τι λες κι εσύ, ανεψιέ. Σε έστειλαν και σένα σπουδάσεις και χαλάστηκες. Καλά το είπα εγώ της ανεψιάς μου της μητέρας σου. Θα χάσεις ανεψιά το παιδί σου. Τι να κάνω που δεν μ' άκουσε». Ο Αριστίδης εγέλασε και σηκώθη να πέλθουμε. «Καληνύχτα, καπετάν Σταμάτη». «Καληνύχτα, θιά», είπα εγώ. «Στο καλό, καλώς ήρθατε». Καθώς εξήλθομεν και μας έφεγγεν η γραία Μαγδαληνή να καταβόμεν. «Δε σου το έλεγα εγώ», μου είπε ο Αριστίδης. «Με μανέλα δεν γυρίζει το κεφάλι του. Ούτε με αδράχτη». Κατέβημεν και οικούσαμεν φωνάς. Είδομεν κίνησήν στο καπηλίον του Σμυρνιού. Άνθρωποι με τα νυχτικά τους κατέβαιναν εν σπουδή από τα σοικίαστον δια να μάθουν τι είχε συμβεί. Εστάθημεν μία στιγμή δεξιώθην της εκκλησίας, αντικρύει στην θύραν του καπηλίου, παρεμπρός ο Αριστίδης, παραπίσω εγώ. Το βλέμμα μου αντίκρισε μίαν τράπεζαν, επί της οποίας έπιπτε σχεδόν καθέτος το φως της κρεμαστής λιχνίας. Είδα κάτι τι, εν ως ρευστών ερυθρών επί της τραπέζης και επί των πλακών του δαπέδου, να κοκκινοβολεί και να χνίζει. Σωρός ανθρώπινος έκει το πρινής κάτω εκεί, αστμένον οδυνηρός και γογγίζουν. Ο Αριστίδης επροχώρησε ολίγα βήματα προς το καπηλίον. Εγώ έμεινα ακίνητος. Μετά 5 λεπτά επανήλθεν ο συνοδός μου. «Σαν προφήτης το είπα», μου λέγει. «Καλύτερα να είχα δαγκώσει τη γλώσσα μου». «Τι τρέχει?» «Ο Στεφανής ο Καραντάνης, μη βρίσκοντας κανέναν από το άλλο κόμμα, το δικό μας, να μαχαιρώσει, εμαχαίρωσε τον αχώριστο φίλων του και οπαδών του κόμματός του, τον Σταύρο τον Τσόρναν. Ποιος ξέρει, για ένα απρόσεκτο λόγον επάνω στο πιωτό». Εφύγαμεν. Είχαν περάσει ήδη τα μεσάνυχτα. Ανέτελεν η ημέρα των εκλογών βαμμένη στο αίμα. Το τέρας το κίτρινον είχε καλέσει εις επικουρίαν το θηρίον το κόκκινον. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!